Θα πάμε ένα ταξίδι από αυτά που ξέρετε ότι κάνουμε εδώ καθημερινά. Και σήμερα έχουμε βάλει την πινέζα στην Ιρλανδία. Εκεί θα βρεθούμε αμέσως και μας περιμένει να βλέπουμε και εικόνα. Ο Απόστολος Ηρακλέους βρίσκεται εκεί, δουλεύει τα τελευταία χρόνια στην Ιρλανδία. Απόστολε, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας από το πανέμορφο του Λίκ της Ιρλανδίας. Απόστολε, πού είσαι τώρα, για δώσε μας έτσι λίγο, πού είναι το Ντουλίτ αυτή, Ντουλίκ λέγεται η πόλη. Πολύ σωστά το είπες, βρίσκεται γύρω στα 30 χιλιόμετρα βόρεια του Δουβλίνου. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα μοναστήρι, ένα παπάλαιο μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται από το 300 μετά Χριστό. Και πόσο καιρό βρίσκεσαι στην Ιρλανδία, έφυγες από, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λέσβο, δούλευες εκεί. Μεγάλωσα στη Λέσβο, ναι. Αλλά δούλευα στην Ελλάδα, στην Αθήνα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά στην Ιρλανδία βρίσκομαι τα τελευταία 5,5. Ναι, και εδώ διαβάζω ότι απολύθηκες. Ο λόγος που έψαξες την τύχη σου αλλού είναι γιατί απολύθηκες, είσαι νοσηλευτής. Είμαι νοσηλευτής, ναι. Και είναι μια αστεία ιστορία το πώς βρέθηκα εδώ πέρα. Γιατί πώς έγινε. Ναι. Δούλευα κανονικά εκεί πέρα σε μια κλινική ιδιωτική. Ναι. Ξέρετε, τα λεφτά είχαν πέσει ο μισθός και αυτά τότε την εποχή, του 2011 και μετά. Mm. Και τι έγινε. Απολύθηκα γιατί ήμουν αξίριστος. Να σου πω τώρα, είσαι ξυρισμένος, γιατί δεν βλέπω και καλά. Για να δω. Δεν ξέρω να μαθαίνομαι. Ναι, όχι, ναι. Βέβαια. Έχεις λίγο αυτό το αξίριστο. Ναι. Λοιπόν, και γιατί... Να σου πω, δεν το επέτρεπε αυτό ο κανονισμός της δουλειάς. Έλεγε να είσαι περιποιημένος. Ναι. Απλά αυτό. Απλά το αφεντικό. Μήπως ήταν πρόφαση, εννοείς. Μήπως ήταν μια πρόφαση. Ήταν μια πρόφαση ίσως. Λοιπόν, εσένα όμως τελικά σου βγήκε σε καλό, παρά το γεγονός ότι σε έβαλε σε μια περιπέτεια αναζήτησης. Εκεί πώς είναι τα πράγματα. Βέβαια, μου βγήκε πάρα πολύ χαλό και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, διότι εδώ στην Ελλάδα ο μισθός έχει τετραπλασιαστεί. Έχω αγοράσει σπίτι, έχω αγοράσει δεύτερο. Τα έχεις πει όλα, έχω να σου πω. Γιατί εδώ ο αρχισυντάξης έχει βάλει και το μισθό σου. Παίρνεις λέει 3,5 χιλιάρικα ως νοσηλευτής στην... Μην τα λες αυτά, μην τα λες. Στην Ιρλανδία. Όχι, βέβαια όλοι... Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία που κάποιος πρέπει να το ζήσει. Έφυγε για σαν τουρίστα, αλλά και για δουλειά. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Απόστολε, εσύ είχες ένα παράπονο γενικά πώς αντιμετώπιζαν το επάγγελμά σου στην Ελλάδα σε αντίθεση με το πώς σας αντιμετωπίζουν στην Ιρλανδία. Ναι, είχαμε ένα... Δηλαδή, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι συμφωνούν με αυτό. Είχαμε μια αντιμετώπιση, ξέρεις, ότι χαμηλού σεβασμού, να το πω κάπως. Και εγώ, να το πω κοψάκτορη, να καθαρίζεις ανθρώπους, να κάνεις αυτά. Ενώ εδώ πέρα είναι εντελώς αντίθετο. Έχει και ένα σεβασμό. Οι γιατροί σου ρωτάνε τη γνώμη σου. Ο κόσμος σου λέει: είσαι νοσηλευτής και λέει: Wow, είσαι νοσηλευτής. Πώς, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Και δηλαδή, εντάξει, με η εκτίμηση των ανθρώπων που έχω δει εδώ. Απόστολε. Και στην Ελλάδα το έχω δει. Ναι. Πιο... Απόστολε, και πώς βρέθηκες να κάθεσαι στη διπλανή θέση σε πτήση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιρλανδίας. Εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία που βγάλατε μαζί από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Στην οικονομική θέση βέβαια, παρακαλώ. Ναι, είναι ο φίλος μου ο Λίο τώρα, ξέρει. Λοιπόν, είχε πάει διακοπές στην Ελλάδα και στον γυρισμό γίνεται στην Ελλάδα, έτσι και εγώ να είμαι σε αυτή την επίσκεψη και να καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Στην οικονομική θέση. Τον αναγνώρισες εσύ. Τον αναγνώρισα, ναι. Ναι. Και το θέμα είναι ότι οι Ιρλανδοί δεν του μιλάγανε. Ναι. Και του μίλησα εγώ, μόνο ένας και εγώ, ο κλασικός ο ένας και εγώ. Ναι. Κύριε Λίο, και πρωθυπουργέ, τι κάνατε και αυτά, μιλάγαμε μισή ωρίτσα. Το θέμα είναι ότι είχε πάει με τον σύντροφό του. Ναι. Καθόταν πίσω και με αγροκοίταζε λίγο. Α, χώρισε στην παρέα το ζευγάρι. Αλλά παρόλα αυτά κάνει εντύπωση που ένας πρώην πρωθυπουργός ταξιδεύει οικονομική θέση και είναι ανάμεσα στους επιβάτες. Ήταν πρωθυπουργός. Ναι. Όταν που τον γνώρισε ήταν πρωθυπουργός. Α, ήταν και πρωθυπουργός εν ενεργεία. Τότε ήταν. Ούτε σωματοφύλακες ούτε τίποτα. Απίστευτο αυτό ακούγεται, έχω να σου πω, Απόστολε.
Απόστολη, να σε ρωτήσω επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Ο συγκεκριμένος αυτή τη στιγμή, ενώ δεν είναι πρωθυπουργός, είναι βοηθός του πρωθυπουργού. Το διαβάζω σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Το θέμα εδώ στην Ελλάδα, επειδή είχαν κάποια ισοψηφία σε ψήφους στις προηγούμενες εκλογές, κάνανε σαν μια οικουμενική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, ναι, και τώρα π.χ. αντί το ποσοστό που και λίγο παραπάνω βγήκε πρωθυπουργός, και αυτός πήγε το δεύτερο ποσοστό, ο Λίο δηλαδή. Έχουν συνασπισμό δηλαδή, κυβέρνηση συνασπισμού. Ναι, ακριβώς. Ναι. Συνασπισμού, συγγνώμη, σωστά, όχι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι τελευταίο. Έχεις σκοπό να γυρίσεις πίσω ή θα μείνεις εκεί? Όχι, τώρα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα η ζωή είναι τόσο καλή εδώ πέρα. Δηλαδή κάνω τόσα πράγματα που δεν θα τα έκανα ποτέ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Οι Ιρλανδοί είναι σαν τους Έλληνες. Έχουμε κοινά. Όντως έχουμε κοινά. Ίσως δεν μοιάζουμε πολύ εξωτερικά, αλλά εσωτερικά μοιάζουμε πάρα πολύ. Έτσι είναι, έξω καρδιά και αυτή. Α, είναι εξωστρεφής. Ναι. Καμία σχέση με τους Άγγλους. Ναι. Δεν τους μπερδεύουμε, γιατί το μισούν αυτό. Έχουν και αυτοί τα θέματά τους εκεί. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία, λοιπόν. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και υγεία. Έχει Halloween σήμερα, γι' αυτό σας έφερα εδώ. Α, να σου πω, έχεις δυνατότητα να γυρίσεις λίγο να δούμε αυτό το υπέροχο σημείο που βρίσκεσαι? Γιατί σε είδαμε πριν να σκαρφαλώνεις. Αν ανοίξεις λίγο το πλάνο σου. Θα τα ανοίξω, αλλά είναι λίγο τρομακτικό, γι' αυτό σας έφερα. Ωραία. Από το σημείο που δεν είναι πολύ τρομακτικό. Α, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, είναι παλιός ναός. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Ναι. Ναι, γι' αυτό σας λέω, απλά είναι τρομακτικό. Το συνέδεσες όμως εσύ, είπες ότι είναι και το Halloween σήμερα, είσαι στο κλίμα της ημέρας. Ακριβώς. Απόστολε, όλα τα έχεις μου φαίνεται και πάνω απ' όλα χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε, όποιος θέλει, εγώ έχω ένα κανάλι στο YouTube και στο Instagram και βοηθάω κόσμο π.χ. όποιος θέλει ερωτήσεις να έρθει εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Απόστολος Ηρακλέους, λοιπόν. Ιρλανδία. Έγινε. Ευχαριστούμε.